Λοιπόν, όταν λέω λεμόνι θα κρύβεστε και όταν λέω πορτοκάλι θα βγαίνετε. Το θυμάστε? Μεγάλη ιστορία τα λεμόνια στα παιδικά χρόνια. Σήμαινε ότι όταν ακούς λεμόνι είναι κάτι ξινό. Έρχεται ο εχθρός. Αυτά ήταν τα παιδικά μας παιχνίδια. Λοιπόν, σήμερα το λεμόνι έχει θέση, θα λέγαμε, τιμητική. Την τιμητική του έχει σήμερα. Κάναμε μια πολύ ωραία λεμονόκρεμα και θα δείτε πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε. Τιραμισού με λεμόνι. Το τιραμισού το ξέρετε όλοι. Είναι διάσημο γλύκισμα, ιταλικής καταγωγής, αλλά όλοι το ξέρετε, με καφέ, με δυνατό εσπρέσο. Έξω και το όνομά του. Τιραμισού, που σημαίνει ανέβασέ με ψηλά. Mm-hmm. Και γιατί να λέγεται έτσι? Γιατί έχει μέσα καφέ, δυνατό καφέ. Οπότε εκ των πραγμάτων δίνει ενέργεια, δίνει δύναμη θα λέγαμε. Αυτό το τιραμισού που θα κάνουμε σήμερα εμείς έχει πάρει την έμπνευση από το διάσημο γλύκισμα, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσουμε καφέ, θα χρησιμοποιήσουμε κρέμα λεμόνι και γενικά τα αρώματα του λεμόνιου. Πάμε. Ένα-ένα τα στάδια για να φτιάξουμε μία τούρτα εκπληκτική. Μάλιστα θα εντυπωσιαστείτε σήμερα με τη δόση που θα ετοιμάσω. Με ό,τι θα φτιάξω. Είναι πολύ μεγάλο γλυκό. Γιατί σήμερα είμαστε εδώ μια μεγάλη αγαπημένη ομάδα. Δεν γίνεται να μην φάνε όλοι λίγο τυραμισού. Εσείς θα κάνετε πιο μικρή δόση στο σπίτι. Εμείς εδώ θέλαμε διπλή δόση. Πάμε για το σιρόπι όμως. Σιρόπι που θα βουτήξω τα σαβαγιά. Φωτιές για το σιροπάκι. Κλασικά παραδοσιακά, νερό, ζάχαρη. Περιμένω να λιώσει λίγο η ζάχαρη. Θα προσθέσω χυμό από ελληνικά λεμόνια, ακέρωτα παρακαλώ. Και στο τέλος θα αρωματίσω με λεμοντσέλο, που είναι λικέρα από λεμόνι. Είμαστε ακόμη στο σιρόπι όμως. Ανακατεύω τη ζάχαρη με ένα κουτάλι, έτσι ώστε να λιώσει. Και δίνουμε στο σιροπάκι αυτό 2-3 λεπτά να αρχίσει να βράζει. Βράζει το σιροπάκι, προσθέτουμε χυμό λεμονιού. Και προσθέτουμε ξύσμα από ένα λεμόνι. Ωραία. Αυτό είναι τέλειο. Περιμένω να κρυώσει 5 λεπτά για να προσθέσω το λικέρ λεμοντσέλο ή μάλλον λιμοντσέλο. Μετά από 5 λεπτά έχει κρυώσει, προσθέτω το λικέρ λιμοντσέλο. Αφήνουμε όλο το σιρόπι να κρυώσει, γιατί είναι το σιρόπι στο οποίο θα βυθίσουμε τα μπισκότα σαβαγιάρ, που θα είναι η βάση για το ωραίο τιραμισού λεμόνι. Και πάμε για την κρέμα. Τυρί κρέμα, ένα από τα βασικά στοιχεία για το δικό μου τιραμισού, για αυτό το τιραμισού με το λεμόνι που θα φτιάξουμε σήμερα. Εδώ έχω ζάχαρη άχνη που θα χρησιμοποιήσω και θα χτυπήσω με το τυρί κρέμα και φυσικά τη λεμονόκρεμα που φτιάξαμε και σας έδειξα προηγουμένως, η οποία θα πρέπει να είναι κρύα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Θα μεταφέρουμε το φρέσκο τυρί κρέμα μέσα στον κάδο μιας κουζινομηχανής. Θα προσθέσω 2 συσκευασίες ακόμη. Κρατάμε το φυσικό όρο γάλακτος που έχει. Αυτή είναι πραγματικά η απόδειξη ότι είναι ένα φρέσκο προϊόν. Εγώ με αυτό το τυρί κρέμα φτιάχνω cheesecake. Φτιάχνω πάρα πολύ ωραία κέικ, τα οποία είναι γεμιστά με τυρί κρέμα. Το χρησιμοποιώ σε πολλές γλυκές, αλλά και αλμυρές συνταγές. Προσθέτουμε τη ζάχαρη άχνη. Προσθέτουμε λικέρ λιμοντσέλο. Ξύσμα από ένα λεμόνι. Και είμαστε έτοιμοι να ομογενοποιήσουμε το μείγμα με το τυρί κρέμα.
θα προσθέσουμε στο μείγμα του τυριού και τη λεμονόκρεμα. Συνεχίζουμε για λίγα δευτερόλεπτα πάλι το χτύπημα, έτσι ώστε να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά και η κρέμα μας θα είναι έτοιμη. Ωραία. Wow. Πολύ ωραία κρέμα. Για να κάνουμε τώρα πολύ πιο εύκολη τη σύνθεση του τιραμισού, που θα το κάνουμε σαν τούρτα, ξέρετε τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε την κρέμα μας αυτή μέσα σε ένα κορνέ ζαχαροπλαστικής. Άρα μεταφέρνουμε αυτή την κούκλα κρέμα, τη λεμονάτη, τη βελούδινη, σε κορνέ ζαχαροπλαστικής μίας χρήσεως ή ό,τι συνηθίζετε να έχετε στο σπίτι. Αν πάλι δεν έχετε, δεν πειράζει. Θα το απλώσετε έτσι εδώ με τη σπάτουλα ή με ένα κουτάλι. Αλλά επειδή σας ξέρω ότι σας αρέσουν τα ωραία, ότι θέλετε να δείτε και κάτι άλλο, λέω σήμερα να το κάνουμε με κορνέ. Νοικοκυρεύομαι και πάλι εδώ, γιατί ήρθε η ώρα για το πιο σεξι τιραμισού του κόσμου. Ετοιμοπόλεμη, όπως βλέπετε. Έχω βάλει την κρέμα σε κορνέ, έτσι ώστε να μπορέσω να τη χειριστώ πολύ εύκολα. Έχω βάλει και την κρέμα λεμονιού, τη λεμονόκρεμα και αυτή σε ένα κορνέ, γιατί θα δείτε πώς θέλω να διακοσμήσω τα σαβαγιά και το σιρόπι που ετοιμάσαμε μαζί. Καλά, δεν μπορώ να μην σχολιάσω την ωραία τούρτα τυραμισού λεμόνι. Όχι, πείτε μου. Κάνεις γενέθλια, κάνεις γιορτή, κάνεις και σε γάμο πας με τέτοια τούρτα. Να τα λέμε αυτά. Όσο για τη γεύση, τι να σας κάνω, δεν μπορώ να σας έχω όλους εδώ να σας κόψω από ένα κομματάκι να δοκιμάσετε. Οπότε θα δοκιμάσουν εδώ τα παιδιά μου γύρω-γύρω και θα σας πούνε τα νέα. Στα σίγουρα, παιδιά. Ναι. Αντιμονούν, όπως βλέπετε. Πάμε. Εδώ έχουμε ένα τσέρκι, αρκετά μεγάλο. Οι διαστάσεις εδώ είναι 22 επί 22, είναι τετράγωνο. Η δόση σας είπα που κάνω σήμερα εγώ είναι τούρτας δόση για πολλά άτομα. Εσείς μπορείτε να έχετε ακριβώς τη μισή δόση. Αυτό εδώ που βλέπετε και προεξέχει, αυτή η μεμβράνη, είναι μια ειδική μεμβράνη που θα την πάρετε στα είδη ζαχαροπλαστικής, θα την βρείτε παντού πάρα πολύ εύκολα. Αρχίζουμε. Περνάμε τα σαβαγιάρ μέσα εδώ στο σιροπάκι. Είναι ακόμη χλιαρό, οπότε δεν θέλω να το βυθίζετε για πολλή ώρα, γιατί θα μουλιάσει και θα χαλάσει το σχήμα του. Ενώ εγώ το βλέπετε, τι ωραία που κρατάει. Μην ξεχνάτε ότι μπαίνει και η κρέμα που έχει υγρασία, μπαίνουν στο ψυγείο όλα αυτά, οπότε θα μου τα αφήσετε να είναι τραγανά. Μου τα ξεχάσετε μες στο σιρόπι. Λοιπόν, στρώνουμε μία στρώση, ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο. Περνάμε όλα τα σαβουαγιάρ μέσα από το σιρόπι. Ωραία. Πάμε τώρα να βάλουμε και την πρώτη στρώση με την κρέμα που ετοιμάσαμε, την κρέμα λεμονιού, το τυρί κρέμα, όλα αυτά τα ωραία που χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε αυτή την αφράτη βελούδινη κρέμα. Αρχίζετε λοιπόν. Τελειώσαμε με την πρώτη δόση κρέμας. Πάνω εδώ τώρα, με μία παλέτα ζαχαροπλαστικής, αν θέλετε μπορείτε να στρώσετε λίγο εδώ την κρέμα που έχουμε βάλει, έτσι ώστε να είναι ισόπαχη σε όλα τα σημεία. Συνεχίζουμε. Με τον ίδιο ρυθμό, με το ίδιο μπρίο, κάνουμε το ωραιότερο γλυκό που έχετε δοκιμάσει ποτέ και πάμε για τη δεύτερη στρώση για τα σαβαγιά. Έτοιμη και με τη δεύτερη στρώση από τα σαβαγιά. Συνεχίζουμε με λίγη κρέμα λεμόνι και μετά με την κρέμα τυριού.
Ωραία. Στρώνουμε όμορφα όσο μπορούμε πάλι εδώ, να μην έχει διαφορετικό πάχος η κρέμα. Και πάμε για την τελευταία στρώση από σαβάκια. Αριστούργημα, αριστούργημα σας λέω. Η τελευταία στρώση που θα βάλω με την κρέμα, με το μείγμα που ετοιμάσαμε από τυρί, κρέμα, ζάχαρη και τα υπόλοιπα, έχω βάλει μία μύτη εδώ στο κορνέ για να κάνουμε έτσι ένα ωραίο σχηματάκι, το οποίο αν δεν έχετε μύτη για το κορνέ, καθόλου δεν με πειράζει, θα το κάνετε όπως κάναμε και τις υπόλοιπες στρώσεις. Ωραιότατα. Και λίγο από την κρέμα λεμονιούτσα σε κάποια σημεία, έτσι για να έχουμε αυτό το ωραίο κίτρινο χρώμα που έχει η κρέμα λεμονιού. Τέλεια. Πολύ ωραία είναι. Τι δεν θα χειροκροτήσετε? Εντάξει, τόση ώρα πια εδώ. Ευχαριστώ. Πάμε στο ψυγείο να παγώσει τουλάχιστον για 3-4 ωρίτσες. Θέλω να σταθεί η κρέμα για να κόβεται ωραία. Όπως τα κόψουμε τώρα εδώ εμείς το ωραίο τιραμισού. Επιστρέφω για να σερβίρουμε. Σας αρέσουν τα ωραία γλυκά? Σας αρέσουν. Σας αρέσει να κάνετε εντύπωση όταν φτιάχνετε ένα ωραίο γλυκό? Είμαι σίγουρη. Αν είναι λοιπόν έτσι, σας έχω το απόλυτο γλύκισμα. Ένα τιραμισού λεμόνι. Το παρακολουθήσατε βήμα-βήμα, θέλω να πιστεύω. Γιατί αξίζει τον κόπο. Αξίζει πραγματικά. Θα το φτιάξετε και θα ξετρελαθείτε. Λέω να δοκιμάσω λίγο, γιατί αν δεν δοκιμάσω, δεν μπορώ να σας πω. Όχι ότι δεν το έχω ξαναφάει, αλλά ξέρετε τώρα, κάθε φορά το ίδιο γλύκισμα μπορεί να αλλάζει. Ας δοκιμάσω λίγο τώρα, γιατί με τα παιδιά εδώ δίπλα δεν νομίζω ότι θα περισσέψει μετά τίποτα. Τι λέτε παιδιά, δεν σας ακούω. Δεν θα μείνει τίποτα. Για να δούμε. Εδώ μου αρέσει ο συνδυασμός σε αυτό το γλύκισμα. Μ' αρέσει η κρέμα του που είναι αφράτη και βελούδινη. Το κουτάλι μου ψάχνει. Μ' αρέσει το λεμονάτο. Ακόμη και σε αυτούς που δεν αρέσει το λεμόνι, εδώ, έτσι όπως είναι η κρέμα, θα σας ξετρελάνει. Για να δω. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Το φτιάχνετε, το δοκιμάζετε και μου γράφετε τα νέα σας. Έτσι όπως κάνουμε κάθε φορά εμείς. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Η δικιά μας ώρα έχει τελειώσει. Αλλά όμως, σας θέλω πιστούς και στο επόμενο ραντεβού. Εδώ μαζί, σε αυτό το μαγειρικό ραντεβουδάκι που εγώ το απολαμβάνω. Δεν ξέρω για σας, σας περιμένω. Κρέμα αφράτη, γεύση γλυκιά με την οξύτητα του λεμονιού, να κάνει αυτό το τιραμισού άκρως ισορροπημένο. Ανακεφαλαιώνουμε. Για την τούρτα τιραμισού λεμόνι θα χρειαστούμε: για το σιρόπι 200 γραμμάρια ζάχαρη, 100 ml νερό, ξύσμα από ένα λεμόνι, 80 ml χυμό λεμονιού και 120 ml λικέρ λιμοντσέλο. Για την κρέμα τυριού, 800 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα, ξύσμα από ένα λεμόνι, 80 ml λικέρ λιμοντσέλο, 120 γραμμάρια κρέμα λεμονιού και 40 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Για να συνθέσουμε το τυραμισού θα χρειαστούμε 20 με 25 μπισκότα σαβαγιάρ,
και 150 γραμμάρια κρέμα λεμονιού.